Με λαμπρότο και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε και φέτος στο Μητροπολιτικό Ναό της Ιτίας η μνήμη της Αγίας Εκατερίνης. Πλήθη πιστών όλων των ηλικιών βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης για να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα. Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας στην Αγία Εκατερίνη στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με μεγάλη λαμπρότητα γιορτάσαμε για μια ακόμη χρονιά την πολιούχο Αγία μας την Αγία Εκατερίνη. Θέλω προκαταβολικά να ευχηθώ σε όλες τις εορτάζουσες χρόνια πολλά. Είναι μια μεγάλη μέρα για την περιοχή μας, για την πόλη της Ιτίας. Ειλικρινά, σε μια εποχή που φαίνεται να υπάρχει επιτέλους φως στο τούνελ, σε μια εποχή που απαιτείται περισσότερο από ποτέ η εθνική συνένεση και συνεννόηση, σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες τιμές για τον τόπο μας, οφείλουμε όλοι μας να προτάξουμε το εθνικό, να παραμερίσουμε το προσωπικό και το κομματικό, διότι ο τόπος μας έχει όλα τα εχέγγυα, έχει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν την πατρίδα μας προς τα μπρος. Είμαι αισιόδοξος ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη διαπραγμάτευση, όπως επίσης έχουμε μπροστά μας και την ρύθμιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και βεβαίως το σημαντικότερο απ' όλα, επειδή η Ελλάδα ακριβώς μπαίνει σε μια νέα εποχή, χρειάζεται να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και τις προτεραιότητές μας στην ανάπτυξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, σε αυτό που η Ελλάδα ξέρει και μπορεί να κάνει καλά και βεβαίως χρειάζεται σε αυτή την προσπάθεια να είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στέλνω σήμερα. Οι Έλληνες έχουν αντιμετωπίσει δυσκολότερες καταστάσεις και έχουν επιβιώσει. Άρα σε αυτή την δύσκολη στιγμή ας παραμερίσουμε επιτέλους το προσωπικό, το κομματικό, το πολιτικό. Θα γίνουν κάποια στιγμή εκλογές, μην βιαζόμαστε. Αλλά σε αυτή την κρίσιμη ώρα οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ενωμένοι. Σήμερα γιορτάζει η πόλη μας, σήμερα γιορτάζουν όλοι οι πολίτες του Δήμου Σιτίας. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες χρόνια πολλά, καλή δύναμη, ιδιαίτερα στις Κατερίνες να έχουν πάντα καλές μέρες στα σπίτια τους, με ευτυχία και υγεία. Για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, εύχομαι καλή δύναμη, η δύναμη την οποία αντλούμε από την πίστη μας στο Θεό να μας δίνει κουράγιο για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες στιγμές που περνάμε και πιστεύω ότι με τη θέληση όλων και με τη δύναμη την οποία αντλούμε από αυτά τα οποία πιστεύουμε να καταφέρουμε να περάσουμε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, να ορθοποδήσουμε και πάλι και σαν χώρα και να έρθουν και καλύτερες μέρες στο Δήμο μας και στους πολίτες μας. Πράγματι σηματοδοτεί την αγάπη και την ευλάβεια στην πολιούχο της πόλεως μας, στην πάνσοφη Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνα. Την τιμά όλος ο κόσμος, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στον τόπο μας που πραγματικά ο ιστορικός ναός της σηματοδοτεί την κατάλυση της τουρκοκρατίας και την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους που πράγματι γυρίζομαι στις πηγές, στις ρίζες μας, στην παράδοσή μας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και η σκέπη και η βοήθειά της να είναι πάντα μαζί μας.